More pressure, more release, more relief, more belief. More distance, more reach. The truth is, I don't know, it's so deep. I know nothing. I used to think things were so clear. I was so near to nowhere. I could feel everything in me pushing for certain. Certain's a flimsy. Rock solid ground beneath me now tells me there's no ground at all. More pressure, more release. Your eyes, your cheeks, your features crease. More desire, less deceit, less complex, more complete. Less push, more flow, please let me let go. Get it all out of you, let it surprise you. I was in a party face, mostly eyeballs. I see it now, so perfect, but so hard to put into practice. One step forwards, two steps backwards. One soul's epiphanies, another soul's madness. I saw the truth in the curls of the vanishing girl. Hands like cobwebs dangling, eyes like deep sea dives. She said, stop worrying, man, stop panicking. Karma. Clearer, closer, nearer. More grounded, more rooted, less convoluted. More stillness, more movement, more existence, less improvement, more decisions, less solutions, less inhibition, less confusion, more intuition, more connection, more nature, more protection, more abundance, more reflection, less instruction, more comprehension, more pressure, more release, more relief, more belief, more distance, more reach. The truth is, so deep, more pressure, more release, more relief, more belief. Let's push, more flow, please let me let go. Let me let go. Please be made aware that smoking is only permitted in designated areas within these grounds. Look at my thoughts, more release, more push, more new, more new. Yes, yes, understand how to, and you taught me how to, so I can't forget you. Traveling my rubber land, that you try and rattle down what's true to you, what's real. More pressure, more release, more belief, more belief. Ο Ολυμπιακός έχει την πολυτέλεια να αρχίσει τους πανηγυρισμούς από τότε. Όχι, γιατί έχει εξασφαλίσει την πολυπόθητη άνοδο. Οπότε, ίσως και ο προπονητής τους να πειραματιστεί σήμερα, είτε στην τακτική, είτε με κάποιους παίκτες. Ο κόσμος όμως, όπως πάντα, απαιτεί νίκη. Για να δούμε αν οι παίκτες θα του κάνουν. Και του κάνει το φάουλ. Καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα έπειτα από πίεση. Προσπάθησε να τον σταματήσει και τα κατάφερε. Θέλει να το βάλει. Λίγο ήθελε για να εκμεταλλευτεί με τον καλύτερο τρόπο αυτό το κλέψιμο. Τον βλέπουμε εκεί με την μπάλα και απέναντι οι συμπαίκτες του του κάνουν νοήματα. Κοιτάει την μπάλα μακριά για να είναι σίγουρος. Ο Ολυμπιακός έχει τον λόγο τώρα. Δεν είναι καθόλου σπάνιο αυτό. Και πάει για τον γκολ. Και ξαναδοκιμάζει. Χτυπάει στο δοκάρι και φεύγει πίσω. Ωραία απόκρουση. Έξοχη επέμβαση από τον κίπερ. Μεγάλη απόκρουση αυτή εδώ. Κατάφερε να αποσοβήσει αυτό που σε εμάς έμοιαζε μοιραίο. Είναι το δεύτερο κόρνερ της ημέρας. Ενώ οι αντιπαλοί τους δεν έχουν κερδίσει ούτε ένα. Ωραίο διώξιμο. Να δούμε αν θα βγάλουν και κάτι καλό για την ομάδα τους.
ψάχνει για γκολ. Βρέθηκαν πολύ κοντά στον γκολ σε αυτή τη φάση. Τουλάχιστον το τόλμησε παρά την απόσταση και αυτό είναι που μετράει. Την επόμενη φορά μπορεί και να του κάτσει. Θέλει να του δώσει πίσω. Προσπαθεί να βγάλει μια έξυπνη παλιά. Και κάνει το σουτ. Ω, στο κάθε το δοκάρι μπάλα. Διώχνει όπως όπως την μπάλα. Νέιμαρ. Αυτό για μένα είναι ο ορισμός του τι δεν πρέπει να κάνεις όταν βγαίνεις στην αντεπίθεση. Θέλει απλά και σουτάρει με δύναμη. Και η μπάλα είναι γκολ. Υπέροχη προσπάθεια για τον Ολυμπιακό. Με αυτό το τέρμα, αν δεν αλλάξει κάτι στα λίγα λεπτά που απομένουν, η ομάδα θα πάει με άλλη ψυχολογία στα αποδυτήρια. Όπως παίζουν τις αντεπιθέσεις, το κάνουν και φαίνεται απλό. Άπαξ και κλέψουν την μπάλα, ξετυλίγονται με μεγάλη μαεστρία και άντε πιάσ' τους μετά. Είναι για σεμινάριο. Και ναι, πλέον έχουμε σκορ. Αν και ελέγχουν πλέον το ρυθμό του αγώνα, θα πρέπει να παραμείνουν συγκεντρωμένοι και ουσιαστικοί στο παιχνίδι τους. There will be one minute at a time. Έξυπνη η πάσα του. Είναι ευκαιρία. Καλή προσπάθεια, αλλά δεν του βγήκε. Πολύ. Και ακούγεται το σφύριγμα της λήξης του πρώτου ημιχρόνου. Οι δύο ομάδες αποσύρονται και φυσικά όλα είναι ανοιχτά στο δεύτερο μέρος. Καθώς το 1-0 μόνο ασφαλές σκορ δεν μπορεί να θεωρηθεί. Πώς κρίνεις το πρώτο ημίχρονο? Νομίζω δεν πρέπει να τους ξεγράψουμε. Αρκεί βέβαια να θωρακίσουν τα μετόπιστεν και να μην την ξαναπατήσουν τρώγοντας και δεύτερο γκολ από αντεπίθεση. Με το πρώτο ημίχρονο να τελειώνει στο 1-0, πιστεύουμε να έχουμε πολλές φάσεις και συγκινήσεις στα επόμενα 45 λεπτά. Το σφύριγμα για την έναρξη του δευτέρου ημίχρονου. Ο Ολυμπιακός τα πάει καλά, θα έλεγα σήμερα. Και λίγο αν προσέξει, μπορεί να διευρύνει τη διαφορά. Φυσικά, δεν θα πρέπει να τα δώσουν όλα μπροστά, παραβλέποντας την άμυνα, αλλά να συνεχίσουν με το ίδιο τέμπο. Δεν τη φτάνει αυτό. Και με αυτό θα γλιτώσουν από άμεσο κίνδυνο. Νέιμαρ. Ο Ολυμπιακός κρατάει ακόμα σφιχτό, πάει για μέσα. The attendance for this match was 98,004. Πολύ καλή επέμβαση. Θα ανακουφίσει τους συμπαίκτες του, τουλάχιστον προσωρινά. Πολύ αποτελεσματικό. Θα επιχειρήσει ένα σουτ. Το κάρφωσε. Και τώρα αποκτούν έναν αέρα δύο τερμάτων. Τρομερό λάθος. Και τιμωρήθηκαν. Μα τι έκανε. Πραγματικά δεν έχω λόγια. Επαγγελματίας παίκτης απαγορεύεται να είναι τόσο αναποφάσιστος. Τώρα το σκορ είναι 2-0 υπέρ τους. Το 1-0 ήταν αρκετά έθραυστο. Τώρα σίγουρα νιώθουν πιο ασφαλείς. Και η πίεση σαφώς μεγαλώνει για τους αντιπάλους. Οι παίκτες ξεχύνονται μπροστά. Κατάφερε και την κράτησε. Δεν ήταν αρκετά αποφασισμένος, νομίζω. Τέτοιες ευκαιρίες δεν εμφανίζονται συχνά. Πρέπει να είσαι έτοιμος να τις αρπάξεις. Καλή ιδέα. Τα έχει τα τρεξίματα. Κάνει το άνοιγμα προς τα πλάγια. Ναι, θα το κάνει. Αν έμπαινε αυτό, θα ήταν τώρα 3-0 το σκορ. Προσπάθησε, αλλά δεν μπόρεσε. Αν έμπαινε, η ομάδα του θα αποκτούσε διαφορά ασφαλείας. Άκομψη η επέμβασή του. Κάνει φάουλ. Ανοίγει την μπάλα δεξιά. Ξεκινάει η κόντρα. Θα
βρέθηκαν με την πλάτη στον τοίχο εδώ, αλλά τελικά κατάφεραν να τη γλιτώσουν. Okay, αλλά είναι κάπως ανησυχητικό το πώς έμειναν εκτεθειμένοι στα μετόπισθεν. Η ομάδα καλά ξετυλίχθηκε στην αρχή. Έφτασε όμως ένα λάθος και όλα πήγαν στράφη. Είναι σε πολύ πλεονεκτική θέση. Θα περάσει τον αντίπαλό του. Δεν άντεξε στην πίεση εδώ. Και αυτό είναι, κυρίες και κύριοι, το σφύριγμα της λήξης. Τα κατάφεραν. Μια υπέροχη νίκη εδώ για τους οπαδούς, για τον προπονητή. Όλοι εκστασιασμένοι με τον τρόπο που έπαιξε η ομάδα σήμερα. Τι σκέφτεσαι για το σημερινό ματς, Γιώργο? Ο Ολυμπιακός μας έδειξε γιατί λατρεύουμε αυτό το παιχνίδι. Υπάρχουν τόσοι αστάθμητοι παράγοντες που το κάνουν πραγματικά συναρπαστικό και απρόβλεπτο. Πάντως, μπράβο στους νικητές, κανείς δεν τους χάρισε κάτι. Ο απόψινός αγώνας έφτασε στο τέλος του. Οπότε, από εμένα, τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο.